καλοκαιράκι και η αρπαγή ταξιδεύει. Βγαίνει και εκτός Αττικής. Ξέρεις που είμαι? Είμαι στον Άιφελ. Όχι στον πύργο, στη γέφυρα του Άιφελ. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν ξέρεις που θα τη βρεις, θα σου πω εγώ. Στη Στυλίδα. Πάμε να αρπάξουμε τον Απόστολο Γκλέτσο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Μέρη. Ξεκινάω από το πολιτικό σου κομμάτι. Υποψήφιος Περιφερειάρχης της Στερεά Ελλάδα, έτσι. Βεβαίως. Τι έχεις κάνει και πού μπορείς να φτάσεις για να διεκδικήσεις δικαιώματα και πράγματα που θέλεις? Κοίταξε, μπορώ να φτάσω μέχρι να χάσω τη ζωή μου. Αλήθεια? Απλά, ναι. Μπορώ να το κάνω. Ναι. Δεν το, έχω μέσα μου μια φλόγα. Κάποιοι το λένε τρέλα. Μένα είναι το καύσιμό μου. Έκανε μια δήλωση ο Νίκος Αποστολόπουλος ότι δεν μπορεί να βλέπει μια εμβληματική προσωπικότητα όπως είναι η Χαρούλα Αλεξίου να παίζει την Τραβερνιάρισα. Δεν μπορώ να το ενστερνιστώ αυτό. Δεν το κρίνω ως καλό ή κακό. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το κατανοώ. Τηλεόραση βλέπεις? Ναι, πολύ. Τι παρακολουθείς? Τα πάντα. Ποια είναι η μυθοπλασία που παρακολούθησες φέτος και σου άρεσε περισσότερο? Σασμός. Μαέστρο. Ναι, μαέστρο. Συγκεκριμένη ηθοποιή μου άρεσε πολύ εκεί πέρα. Ο Τορτέκης, το μαράκι. Έσκησε το μαράκι. Ο Χριστόφορος. Καλό θα ήταν να μην έπαιζε. Ναι. Γιατί? Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι το επίπεδο των άλλων. Θα μπορούσε να το κάνει όλο το άλλο και να μην παίζει. Δεν είναι το επίπεδο σαν ηθοποιός. Είναι εκεί που μπατάρει το πράγμα. Ποιο είναι το ωραιότερο δώρο που έχεις λάβει στη ζωή σου? Δεν έχω λάβει δώρο. Καλά μαντάτα έχω λάβει. Ήμουνα με τον πατέρα μου στην εντατική, γιατί είχε πρόβλημα με την καρδιά του και βγαίναν τα αποτελέσματα για την πρώτη φορά που είχα βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Λίδας και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει είσαι δήμαρχος με 56%. Λέω τώρα να το πω, πώς θα το πω. Λέω χαλαρά, τι μου λέει, τι νομίζεις ότι χάσαμε? Όχι, του λέω είσαι δήμαρχος. Του λέω είσαι δήμαρχος. Τι, είμαι δήμαρχος. Έχεις φοβηθεί ποτέ? Κάθε μέρα φοβάμαι. Αλήθεια? Με τη ζωή που κάνω, με όλα αυτά που κάνω. Τι φοβάσαι? Τα πάντα. Γιατί? Περισσότερο που κάνω. Φοβάμαι πάρα πολλά πράγματα. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Αυτό είναι καθεαυτό. Αυτό που φοβάμαι είναι να μην μείνω κατάκητος. Πάλι θα σου πω για τον πατέρα μου. 6 χρόνια κατάκητος. Είδα. Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά και το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να υποφέρει και να εξευτελίζεται, ρε παιδί μου. Θέλω να μου πεις λίγο τη σχέση σου με την κόρη σου. Α, είναι καταπληκτική. Είσαι μπαμπάς φίλος? Είσαι πιο αποστασιοποιημένος? Είμαι μάλλον ο αποστασιοποιημένος. Αλλά μπορώ να γίνομαι και φίλος. Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου τον καιρό? Δεν υπάρχει. Είναι ένα συνέστημα το οποίο θέλεις να το ζήσεις? Κοίταξε να δεις, όσο περνάνε τα χρόνια, το ζεις με διαφορετικό τρόπο. Δεν το ζεις με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή? Δεν το ζεις τόσο έντονα όσο το ζεις στα 25 με το 45. Έλα, κρίμα. Κρίμα, ξεκρίμα. Το γύρας έρχεται και διαμορφώνει καταστάσεις. Όταν λένε ότι ναι, ξέρεις, εγώ δεν μου αρέσει που γερνάω. Εμένα δεν μου αρέσει που γερνάω. Την είχες ψωνίσει ποτέ? Δεν με ενδιέφερε τίποτα. Τι? Τι εννοείς δεν σε ενδιαφέρει τίποτα? Δεν μπορείς. Δεν έβλεπες τίποτα? Και να την είχα ψωνίσει, το βλέπαν οι άλλοι, δεν το βλέπα εγώ. Ναι. Πολύ χαλαρό, σε χαλαρή φάση τον πέτυχες, έτσι. Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν σε κουβέντα, πραγματικά. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραίος τύπος να συνδιαλέγεσαι μαζί του. Γιατί έχει γνώμη για όλα. Εντάξει, είναι και πολιτικοποιημένος βαθιά. Να πούμε ότι κατεβαίνει υποψήφιος περιφερειάρχης για τη Στερεά Ελλάδα και έχει ένα μεγαλόπνο έργο για να δώσει πνοή στο κομμάτι το τουριστικό της συγκεκριμένης περιοχής. Τον αγαπάει πολύ τον τόπο. Γνώμη για όλα το καταλάβαμε, διότι αυτό που είπε για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, νομίζω ότι πολύ σωστά το είπες, Μέρη, στην πάσα σου, θα συζητηθεί πάρα πολύ. Εγώ, συγγνώμη, έτσι να πω λίγο την προσωπική μου άποψη, διαφωνώ κάθετα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν μπορεί να παίξει το μαέστρο επειδή έχει λιγότερο ταλέντο από τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Καταρχάς, ποιος είναι ο μετρητής και ταλέντου? Παρόλα αυτά, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει σε όλες τις σειρές του και θεωρώ εγώ ότι είναι εξαιρετικό ταλέντο ο Χριστόφορος. Ο Απόστολος απλά διαχώρησε. Εγώ θεωρώ ότι διαχώρησε απλά και σου λέει ότι επειδή μίλησε με τα καλύτερα για τους ηθοποιούς που παίζουν στο μαέστρο, είπε ότι ήταν εκπληκτική, εξαιρετική και ότι σκίσανε κιόλα και για τη Μαρέτη Καβογιάννη, νομίζω, είπε τα καλύτερα. Σου λέει ότι σε σχέση με αυτές τις ερμηνείες
είπε κάπου μπάταρε λίγο το καράβι, κάπως έτσι το καθ' ελεξίδι. Συγκρίνουμε τώρα με τα κάθε χρόνο είναι σε δουλειές τηλεοπτικές, ενώ ο Χριστόφορος κάνει μόνο τις δικές του παραγωγές και τότε παίζει σαν ηθοποιός, άρα οι άλλοι έχουν ένα momentum. Είναι και αυτό ένα κριτήριο ότι δηλαδή, συγγνώμη, είναι συγγνώμη. Υποκριτική. Επειδή, δηλαδή, για να καταλάβω, επειδή παίζανε αυτοί οι ηθοποιοί, αυτού του Βεληνικού, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά, ενώ αν παίζανε άλλοι ηθοποιοί. Θα μπορούσε να παίξει και ο κόσμος λίγο τα ονόματα των ηθοποιών. Είπε το εξής. Έκανε μια σύγκριση στην ουσία. Όταν σου λέει σε μια σειρά σου παίζουν ηθοποιοί τόσο μεγάλοι όπως είναι η Μαρία Καβογιάννη, ο κύριος Τσορτέκης, η Χαρούλα Αλεξίου και μια πλειάδα, μια σωρία, ο Φάνης Μουρατίδης. Ηθοποιών που είναι αλλά και η Χαρούλα Αλεξίου και έχουν κάνει. Τέτοια ήταν. Α αφήσουμε έξω τη Χαρούλα Αλεξίου. Τώρα εγώ την ανέφερα απλά γιατί. Άρα ούτε η Κλέλη Ανδριολάτου επειδή έπρεπε να παίζει, γιατί και εκείνη δεν έχει την εμπειρία. Είναι καινούργια η ηθοποιό. Δεν μίλησε για εμπειρία, μίλησε για ανθρώπου που έχουν, ρε παιδί μου, ένα τρομερό τάλαντο και τόσα χρόνια είναι αποδεδειγμένοι σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ το έχουμε αποδείξει. Να. Και σου λέει συγκριτικά, αυτό μου είπε. Συγκριτικά υπάρχει είναι. Ένα. Ο Χριστόφορος είναι. Για να καταλάβω κάτι, στην ουσία είπε ότι καλύτερα να κάνει ένα βήμα πίσω και να μένε στο σκηνοθετικό κομμάτι που είναι τάλαντο είναι, όπως αυτό και να μην ήταν μπροστά. Να σας πω κάτι, είπε ο άνθρωπος, και είναι η γνώμη του, έτσι. Είπε ο άνθρωπος ότι εγώ προτιμώ να τον βλέπω να σκηνοθετεί και να γράφει σενάριο που το κάνει άψογα και τέλεια, παρά να τον βλέπω στο κομμάτι της υποκριτικής. Πάντως, παιδιά, σε ένα κάστινγκ ηθοποιών, σε μια σειρά, μια ταινία, οτιδήποτε είναι, δεν είναι όλοι τα top ταλέντα ενώ που έχουν αφήσει ιστορία, όπως είναι η Καβογιάννα, που ξέρουμε είναι αναγνωρισμένη και έχει κάνει 500 πράγματα. Υπάρχουν και πιο νέοι ηθοποιοί, οι οποίοι είναι ταλέντα και θα εξελιχθούν. Υπάρχει ένα Παπακαλιάτσι που είναι πολυτάλαντο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι μην παίξει εσύ και μείνε πίσω. Έχει την κρίση, πιστεύω, και ο ίδιος. Και μια διακριτικότητα. Νοείται. Σεβόμαστε την άποψή του εμείς. Νοείται, όχι. Σεβαστή η άποψή του. Δεν το επέβαλε σε κάποιον. Είναι και ο Χριστόφορος ένας άνθρωπος που πιστεύω ξέρει που μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, άμα ένιωθε ότι δεν θα ανταπεξέλθει, δεν θα έπαιζε. Εμείς εκτιμάμε και τους δύο, και τον Απόστολο Κλέζο, και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Ας κάνουν ό,τι νιώθει ο καθένας. Οι κριτικές και οι απόψεις είναι σεβαστές. Να πάμε και σε κάτι άλλο. Όσον αφορά το κομμάτι του πατέρα του, που είπε ότι και γενικότερα ότι δεν φοβάται το θάνατο, φοβάται μην μείνει κατάκητος και να το πάρω και να το κάνω και λίγο δικό μου. Στο ότι είναι καλύτερο να φεύγεις όταν σταματάς, να μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς. Αυτό ήθελε να πει. Το περίμενα ότι Ετεοκλή, επειδή με το που το είπε, σε σκέφτηκα. Ήθελε να πει ότι θέλω να φύγω. Σε σκέφτηκα εννοώ ότι. Για σταματήστε να γελάτε. Επειδή. Σταματήστε να γελάτε. Επειδή ασχολείται. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένο ο Ετεοκλή. Λίγο περισσότερο ο Ετεοκλή. Για να σου πω την αλήθεια. Επειδή είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο χάσει το πόδι μου και είναι. Ναι, είσαι ευαισθητοποιημένο. Την αλήθεια. Γι' αυτό το. Φυσικά. Το διακομωδούμε λίγο εσωτερικά γιατί έχουμε μια οικειότητα παραπάνω. Αλλά. Και γιατί είμαστε και φύση αισιόδοξοι άνθρωποι. Είμαστε φύση αναπηρία. Και εγώ εμένα η έννοια μου ήταν αυτή. Ο προβληματισμό ήταν αυτό. Μην φτάσω 50, 60, 70 που δεν θα έχω την ιδιάνεση να βάζω το προ το μέλο του να σηκώνω να τρέχω ούτε να παίζω. Προφανώς, αν ένας άνθρωπος 70 χρονών δυσκολεύεται να πάει στο καφενείο, φανταστείτε ένας άνθρωπος προς το μέλος 70 χρονών δυσκολεύεται 10 φορές περισσότερο. Και εκεί και εγώ είχα πει, όταν φτάσω στο σημείο να μην μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ και να ζω μόνος μου και να είμαι αυτάρκης με αυτά που έχω, τότε καλύτερα να μην μπορώ και να ζήσω. Και για να στο περάσω έτσι, και ένα βήμα παρακάτω, επειδή μιλήσαμε αρκετή ώρα για αυτό το θέμα, δεν ήταν τόσο αυτό που τον πείραζε το κατάκητος, η λέξη αυτή, ήταν αυτό που τον πείραζε να φύγω από τη ζωή όρθιος, που λέμε. Με την έννοια να είμαι καλά, να μπορώ να αυτοεξυπηρετούμε. Να μην άλλοι άνθρωποι γύρω μου τυραννηθούν. Ξέστη, για να. Παιδιά, τα σκεφτόμουν και εγώ. Σκεφτόμουν να μην είμαι βάρος στους δικούς μου ανθρώπους. Σκεφτόμουν να δεν θέλω να γίνω βάρος ποτέ στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου. Δεν θέλω να. Δηλαδή, αυτές είναι σκέψεις που οποιοδήποτε έχει ζήσει κάτι σε πολύ κοντινό σε άνθρωπο που έχει μείνει κατάκητος, είτε έχει μια μορφή αναπηρίας, είτε κάτι μελλοντικά του έχει δημιουργήσει μια φοβία ότι μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο στάδιο. Έχει αυτές τις σκέψεις. Τις έχω και εγώ. Και εύχομαι να βρω τη δύναμη κάποια στιγμή να τις αποβάλω. Αλλά τις έχω και εγώ, το καταλαβαίνω. Ποιος δεν τις έχετε, Οκλή? Όλοι μας τις έχουμε. Έτσι. Όλοι, όλοι. Παιδιά, να το αυτό. Δεν είναι ερωτευμένος. Μας είπε και αυτό. Ο έρωτας δεν υπάρχει στη ζωή του. Τώρα σου λέει εκλογές και έρωτας δεν πάνε μαζί. Μετά. Γιατί, άμα είναι να ερωτευτώ τώρα, πάει. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και του εύχομαι καλή επιτυχία σε οποιαδήποτε πολιτική του δραστηριότητα.